Σήμερα Κυριακή, 10 Μαρτίου του 2019 και καλωσορίζουμε ένα ακόμα νέο μέλος της συλλογής, έναν ακόμα σκορπιό, ο οποίος είναι ο Κεντρουρόιντες Γκράκυλης. Κεντρουροειδής ο ισχνός ή αλλιώς Florida Bark Scorpion, σκορπιός του βλοιού της Φλόριντας, αν και δεν ζει μόνο στη Φλόριντα, ζει στη Νότια Φλόριντα. Επίσης ζει και σε πολλά νησιά της Καραϊβικής και έχει μεταφερθεί και στο Πράσινο Ακροτήριο, όπου ζει για περίπου 200 χρόνια εκεί. Ανήκει στο γένος Κεντρουρόιντες, στην οικογένεια των Μπουθιδών, η γνωστή οικογένεια που περιλαμβάνει τους πιο τοξικούς σκορπιούς. Είναι η οικογένεια σκορπιών με τα πιο πολλά είδη, εκεί ανήκει και ο κίτρινος σκορπιός που έχουμε στην Ελλάδα, ο τοξικός. Το γένος Κεντρουρόιντες λέγονται και Bark Scorpions, οι σκορπιοί του φλοιού, επειδή σκαρφαλώνουν πολύ και κρύβονται κάτω από το φλοιό των δέντρων. Γενικώς αυτοί οι σκορπιοί κρύβονται παντού, είναι λίγο διαφορετικοί από άλλους σκορπιούς που σκάβουν τις τρύπες τους ή κρύβονται σε σταθερά σημεία. Αυτοί οι σκορπιοί κρύβονται παντού, μεγαλώνουν γρήγορα, αναπαράγονται γρήγορα, ζουν λίγο και έτσι μεταφέρονται σε πολλά μέρη πιο εύκολα. Και το γένος αυτό ποικίλει στην τοξικότητα. Κάποια είδη είναι δυνητικά θανατηφόρα, όπως είναι ο Κεντρουρόιντες Σκουλπτουράτους ή ο Κεντρουρόιντες Εξιλικάουντα του Μεξικού. Κάποια είναι αρκετά ελαφριά, όπως αυτό εδώ, το Κεντρουρόιντες Γκράκυλης, που αν σε τσιμπήσει αυτό δεν θα πάθεις κάτι, αλλά θα πονέσεις αρκετά, γι' αυτό και δεν θέλουμε να μας τσιμπήσει. Αυτό τώρα είναι μικρό και σχεδόν καθόλου δεν μπορεί να τσιμπήσει ακόμα. Ούτε καν θα το καταλάβω, πιστεύω. Δεν θα το πιάσω, απλά θα σας τον δείξω. Ήθελα να κάνω βίντεο με το unboxing, πώς το βγάζω από το κουτί κλπ. Αλλά ήταν εχωμένο μέσα σε σφάγνο, μέσα σε ευρεία και έπρεπε να τα ξεμπλέξω. Και αυτό είναι μικρό και τρέχει λίγο. Και επειδή δεν βρίσκω το κατάλληλο υπόστρωμα, τον έχω βάλει σε χαρτί, έτσι κι αλλιώς αυτός δεν σκάβει, απλώς θέλει υγρασία. Αυτή εδώ είναι κρυψώνα, το είναι κομμάτι φλοιού φελού. Εδώ είναι το χαρτί και προσεκτικά θα το σηκώσω για να δούμε τι γίνεται. Μωρό είναι, captive bred, είναι γεννημένο στην αιχμαλωσία, δεν είναι πιασμένο. Αυτοί οι σκορπιοί αναπαράγονται εύκολα, είναι και κοινωνικοί, μπορείς να τους έχεις σε απικία με πολλούς σκορπιούς και να τους αφήσεις αναπαράγονται. Να τους εδώ είναι, εγώ έχω έναν μόνο, γιατί δεν έχω εμπειρία από αυτό το γένος. Λένε ότι τρέχουν, ότι είναι λίγο δύσκολο να τις πιάσεις, αλλά πήρα αυτό εδώ που είναι και το πιο ελαφρύ και το πιο εύκολο να βρεθεί του γένους και πιστεύω είμαι καλά. Πώς θα τον κάνουμε τώρα να... Δεν έχει απλώς την ουρά του τώρα, να τους. Είναι και λίγο φουσκωμένος, μπορεί να κάνει έκδυση, να αλλάξει τον εξωσκελετό του για να μεγαλώσει. Άρα μπορεί και να μην φάει. Αλλιώς θα τον ταΐσω στις επόμενες μέρες για να τον σπρώξω λίγο να δω τι θα κάνει. Αυτοί οι σκορπιοί έχουν αρκετά ευλίγιστη ουρά, πάει και προς τα πάνω αλλά και προς το πλάι, γι' αυτό θέλουν πιο πολύ προσοχή. Όπως βλέπετε έχει λεπτές μακριές αγκάνες και ανεπτυγμένη ουρά. Τώρα που είναι μικρό έχει πιο έντονα χρώματα, όταν μεγαλώσει όμως λένε ότι γίνονται πιο σκούρα. Μεγαλώνει αρκετά, γίνεται, δείτε πως γύρισε την ουρά στο πλάι, 12 με 15 εκατοστά έχω διαβάσει, αν και άλλοι λένε 10 εκατοστά. Το θηλυκό είναι πιο μεγάλο, αυτό δεν ξέρω τι θα βγει. Άντως. Τώρα τσατίστηκε. Τώρα θα το ξαναβάλω το χαρτί, θα το ψεκάσω λίγο με νερό και θα τον αφήσω ήσυχο, θα το βάλω κοντά στη ζέστη και πιστεύω πως θα μεγαλώσει. Αυτοί οι σκορπιοί μεγαλώνουν γρήγορα. Σε ένα χρόνο ενηλικιώνονται, ζουν περίπου 3 χρόνια, δεν ζουν πολύ. Είναι τέτοιου τύπου σκορπιοί,
Πολλοί μπουθίδες είναι έτσι, ζουν λίγο, γενικά οι σκορπιοί ζουν πολύ. Άρα θα έχουμε αποτελέσματα μέσα στον χρόνο. Θα τον δούμε να μεγαλώνει μέσα στον χρόνο και φυσικά θα του αλλάξει ο κουτί όταν μεγαλώσει. Αυτά λοιπόν, αν είναι καλά, αν ζήσει, αν αλλάξει η κέλυφος και μεγαλώσει, αν τρώει, θα μάθετε. Αλλιώς θα σας πω τι έγινε. Αυτά λοιπόν, γεια σας.